Στο βίντεο που αναρτήθηκε στη ζούγκλα.gr, ο εκτελεστή αρχίζει να πυροβολεί από μακριά. Η παρέα του αντιλαμβάνεται και γυρίζει προ το μέρο του. Οι πρώτοι δύο πυροβολισμοί πέφτουν εναντίον του χρυσαυγίτη που τρέχει αριστερά να γλιτώσει. Είναι ο τέταρτο τη παρέα αυτόπτη μάρτυρα που βγήκε αλόβητο. Η συνέχεια θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Ο εκτελεστή στρέφει ακαριέα το όπλο του εναντίον των τριών που είναι μαζεμένοι σε πηγαδάκι και ευνηδιάζονται. Πρώτο δέχεται σφαίρα ο Αλέξανδρος Γέροντα, ο οποίο ωστόσο καταφέρνει να τρέξει και να κρυφτεί πιο πίσω. Μια κίνηση όλη του η ζωή. Ο Γιώργο Φουντούλη και ο Μανόλη Καπελώνη δέχονται του πυροβολισμού κατάστηθα. Ο δράστη πλησιάζοντα σε απόσταση αναπνοή πυροβολεί στο ύψο του στήθου και του κεφαλιού. Είναι αποφασισμένο. Δεν κάνει καμία προσπάθεια να ρίξει χαμηλότερα στα πόδια πυροβολή σχεδόν εξ επαφή και αφού οι στόχοι του έχουν πέσει στο οδόστρωμα, συνεχίζει να ρίχνει. Ο ένα, μάλιστα, γυρίζει ενστικτοδό στην πλάτη του για να δεχτεί τι σφαίρε από πίσω. Όταν ο εκτελεστή απομακρύνεται, ο γέροντα επιστρέφει τραυματισμένο από το βάθο, περνάει μπροστά από του χτυπημένου συντρόφου του για να σοριαστεί εξουθενωμένο στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δύο νεκροί και ένα βαριά τραυματισμένο, τόσο απλά, τόσο γρήγορα, όσο ελάχιστα καρέμια ασθενία. Χρειάστηκαν μόνο δέκα δεύτερα για να χαθούν νέοι άνθρωποι πριν προλάβουν να αντιληφθούν το νόημα τη ζωής. Σκληρές εικόνες που η μόνη θετική του συνεισφορά είναι η αλλαγή πορεία στην πηξίδα τη αντίληψη και τη σκέψη μας.